Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα δύο νησιά του Θρακικού Πελάγου, στη Θράσο και τη Σαμοθράκη, αριθμεί πάνω από 600.000 κατοίκους. Η περιφέρεια, ωστόσο, είναι από τις πλέον φτωχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει χαρακτηριστεί η φτωχότερη της Ελλάδας. Το ερώτημά μου, λοιπόν, το πρώτο φυσιολογικά είναι ποια ήταν η επίδραση των μνημονίων σε αυτή τη φτωχή περιοχή τα προηγούμενα χρόνια, τι έχει γίνει και πού βρίσκεται η κατάσταση σήμερα. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος και πριν την εφαρμογή των μνημονίων. Επομένως, τα μνημόνια την επηρέασαν όσο επηρέασαν και την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, την διατήρησαν τη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Και βέβαια, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές να ξεχωρίσει η περιφέρειά μας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρειά σας έχει αρκετό ορυκτό πλούτο και σε διάφορους άλλους τομείς έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Ποια είναι η γνώμη η δική σας για το πώς μπορεί να προχωρήσει η περιφέρεια από εδώ και στο εξής? Η περιφέρεια έχει τεράστιες δυνατότητες και τεράστια δυναμική. Και δεν είναι μόνο ο ρηπτός πλούτος, ο οποίος αναμφίβολα υπάρχει και είναι καταγεγραμμένος. Βέβαια, ελάχιστα πράγματα γίνονται για την εκμετάλλευσή του. Γιατί? Διότι κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμα και ενδεχομένως και ο μεταλλευτικός κώδικας δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Και βέβαια, όσες φορές εφαρμόστηκε αυτός ο μεταλλευτικός κώδικας, έχουμε τα φαινόμενα τύπου μήλου ή τύπου φωκίδας που ξέρουμε ότι είχε καταστραφεί το περιβάλλον. Αναφέρεστε για το χρυσό? Όχι, θα σας πω το εξής, ότι στην περιοχή μας υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα χρυσού και επιχείρησαν διάφορες εταιρείες, καναδέζικες, αμερικάνικες, αυστραλέζικες, να έρθουν να εγκατασταθούν και να κάνουν απόλυψη χρυσού. Όπως είναι όμως γνωστό, η απόλυψη χρυσού γίνεται με οικειάνωση, οπότε η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιφέρειάς μας είναι αντίθετη στην απόλυψη και εξόρυξη χρυσού. Παράλληλα όμως, στην περιοχή μας υπάρχουν και άλλα μεταλλεύματα, όπως είναι οι σπάνιες γαίες στην περιοχή της Καβάλας, της Ροδόπης, του Εύρου κτλ. Υπάρχει και ζεόλιθος εξαιρετικής ποιότητος και με διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους δεν έχουν ακόμα εκμεταλλευτεί αυτά τα κοιτάσματα. Θέλω να πιστεύω ότι εάν αλλάξει ο μεταλλευτικός κώδικας και αν υπάρχουν και οι κατάλληλες πολιτικές και περιοριστεί η γραφειοκρατία, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Εγώ προσδοκώ κυρίως στον ζεόλιθο και στις σπάνιες γαίες. Για χρυσό είναι στην πολύ περιοχή μας για τη δεν τεχνολογία. Θέλουμε να ακούμε για απόλυψη χρυσού, διότι η παγκόσμια τεχνολογία είναι ταυτισμένη η απόλυψη χρυσού με την κυάνωση και όσες φορές οι εταιρείες παρουσίασαν σχέδια απόλυψης χρυσού χωρίς κυάνωση, από πίσω υποκρύπτεται η χρήση κυανίου που είναι καταστροφική για το περιβάλλον, πράγμα που δεν το συζητάμε. Όμως η περιφέρειά μας δεν έχει μόνο ρηκτό πλούτο. Η περιφέρειά μας μέχρι πρώτην ήταν ένα διέξοδο. Υπήρχαν 1-2 συνοριακοί σταθμοί σε χώρες στις οποίες ήθελαν ειδικές διατυπώσεις για να τις επισκεφθείς και με ένα περιορισμένο εμπόριο. Τα τελευταία 30 χρόνια η περιφέρειά μας δεν είναι πια αδιέξοδο, είναι πύλη προς την Ευρώπη, προς την Ανατολή, προς την Ασία, προς τις παρευξήνιες χώρες. Είναι ένας κόμβος μεταφορών, πλούτου και ενέργειας. Δυστυχώς όμως δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα αξιοποίησης της γεωπολιτικής θέσης της περιφέρειας, η οποία είναι και γεωστρατηγική θέση, δηλαδή έχει γεωστρατηγικό χαρακτήρα. Και ο ρόλος που μπορεί να παίξει δεν είναι ρόλος σε όφελος των πολιτών της περιφέρειας, είναι ένας ρόλος που μπορεί να παίξει σε όφελος της πατρίδας, σε όφελος της Ελλάδας και γιατί όχι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αποτελέσει τον δρόμο μεταφοράς ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας, να γίνει τόπος που θα τροφοδοτείται η Ανατολική Βαλκανική μέσω της αξιοποίησης των λιμένων της Θάσου και της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης και δευτεραβόντων των λιμένων, αλλά κυρίως αυτών των δύο, οι οποίοι πρέπει να συνενωθούν λειτουργικά, να υπάρχει ένας οργανισμός, γιατί τα λιμάνια δεν απέχουν μακριά, και με συνδυασμένες μεταφορές
τα λιμάνια αυτά μαζί με τα με σιδηροδρομικά δίκτυα αναβαθμισμένα και οδικά τα οποία εμπολής υπάρχουν να γίνουν οι πύλες εισόδου και εξόδου ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων προς την Ανατολική Βαλκανική και όπως είπα και προς τις χώρες του Ευξήνου Πόντου που κυριαρχούνται αυτές τη στιγμή οι μεταφορές από την Τουρκία διότι η διέλευση γίνεται μέσω των στενών των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου και θέλουν περίπου 25 μέρες για να φτάσουν τα προϊόντα από το Αιγαίο Πέλαγος στην Ευξήνο Πόντο ενώ μέσω των δικών μας δικτύων μπορούν σε λίγες ώρες να μεταφορτώνονται σε λιμάνια της Βουλγαρίας και να κατευθύνονται σε άλλους προορισμούς. Άρα, πέρα από τις μεταφορές όμως, τη δυνατότητα ανάπτυξης των μεταφορών στην περιοχή σας, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωρίζει για τους πολλούς και σημαντικούς βιώτυπούς τους. Άρα, η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή ο τουρισμός είναι αυτό που στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς. Τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει στην περιφέρεια σας πάνω σε αυτό το τομέα? Στην περιφέρειά μας έχουμε τέσσερις οικότοπους πολύ σημαντικούς. Είναι της οροστηράς της Ροδόπης, που είναι ο μισός νομός Δράμας και ένα μέρος του νομού Ξάνθης, οι ορεινές περιοχές δηλαδή. Είναι το υδροβιότοπος Νέστου Βιστονίδας, Δέλτα Νέστου Βιστονίδας και των λιμνοθαλασσών της Ροδόπης. Είναι το Δέλτα του Εύρου και είναι και το δάσος της Αδειάς. Όπως καταλαβαίνετε, περίπου το 25% της περιφέρειάς μας είναι προστατευμένες περιοχές υδροβιότοποι. Εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας. Ωστόσο, πολύ σωστά κάνατε την ερώτηση ότι εδώ αυτά τα πράγματα πρέπει να αξιοποιηθούν και τουριστικά, με απόλυτο βέβαια σεβασμό του περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο είδαμε ήταν οι απαγορεύσεις. Θα σας πω για παράδειγμα, στην ορεινή Ροδόπη, στον φορέα της οροσειράς Ροδόπης, υπάρχουν τα σημαντικότερα ιαματικά νερά της χώρας, στις θερμιές της Δράμας. Εκεί υπάρχουν κάτι παραπήγματα αυτή τη στιγμή. Εάν πούμε να πάμε να κάνουμε ένα κέντρο ιαματικού τουρισμού εκεί, το οποίο θα εκτινάξει τον τουρισμό, εκεί θα βρούμε το δασαρχείο να λέει ότι είναι δάσος, τους αρχαιολόγους ότι είναι ρωμαϊκά λουτρά και πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια ανασκαφή για 50-60 χρόνια και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα βρεθεί να πει ότι αυτό είναι βιότοπος, είναι τέτοιο, είναι αλλιώτικο. Εάν δεν ξεπεράσουμε τέτοιες αγγυλώσεις και αν δεν βάλουμε να συνεργαστεί η ανάπτυξη με την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, δεν θα κάνουμε βήματα. Επομένως, το ζητούμενο είναι να βρεθούν τρόποι, επαναλαμβάνω, με απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και με αξιοποίηση αυτής της τεράστιας ομορφιάς που έχει η περιοχή μας. Βέβαια, μου δίνετε τώρα την ευκαιρία να σας πω ότι η περιοχή μας είναι και μια ιδιαίτερη έφορη περιοχή. Εκτός από τους υδροβιότοπους, έχει εκπληκτικούς κάμπους. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλύτερο βαμβάκι αυτή τη στιγμή παράγεται στην Θράκη και εξάγεται κατά 95%. Τα καλύτερα από τα καλύτερα, ας μην είμαστε υπερβολικοί, κρασιά της Ελλάδος γίνονται στη Δράμα και στην Καβάλα, τα οποία είναι και εξαγώγημα. Από ό,τι ξέρω, η περιοχή σας είναι από αυτή που συνεισφέρει το περισσότερο στην αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. Βεβαίως. Εκτός αυτού, ενώ στον τομέα των ο τομέας της αγροτικής οικονομίας είναι σχετικά μικρό ποσοστό, μονάδας δηλαδή, κάτω από το 10 στην παγκόσμια οικονομία, σε εμάς είναι ο κορμός της οικονομίας μας. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα και ζητήματα, τα οποία όμως είναι και διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Άλλα θέματα έχει η Δράμα, άλλα έχει η Καβάλα, άλλα έχει η Ξάνθη, άλλα έχει η Ροδόπη, άλλα έχει ο Εύρος. Ένα βασικό θέμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το κόστος παραγωγής, το οποίο θέλουμε να μειώσουμε. Σήμερα, ας πούμε, το κόστος άρδευσης κινείται από 30 έως 80 ευρώ αναστρέμμα για την ίδια παραγωγή στην ίδια περιφέρεια. Αυτές τις ανισότητες πρέπει να τις ξεπεράσουμε και αυτό θα γίνει με έναν και μοναδικό τρόπο. Όταν πάψουμε να έχουμε κυρίως άρδευση με άντληση, η οποία καταστρέφηκε τον υδροφόρο ορίζοντα, και περάσουμε σε αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Γι' αυτό στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να ταρακουνήσουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έχει τελειωμένη μελέτη και βρίσκεται στο αρχείο του φράγματος του Κομψάτου, το οποίο μπορεί να έχει ένα μεγάλο κόστος, αλλά θα αρδεύσει το 100% του κάμπου της Ξάνθης και της Ροδόπης. Όπως επίσης και στον Εύρο, που έχουμε ένα ποτάμι που πλημμυρίζει, υπάρχουν περιοχές 10 χιλιόμετρα από τον Εύρο, τα οποία έχουν πρόβλημα να αρδεύσουν τα χωράφια τους, γιατί υπάρχουν φράγματα χωρίς να υπάρχουν δίκτυα διανομής. Ή έχει γίνει το φράγμα και το νερό κάθεται εκεί. Άρα έχουμε θέματα να αντιμετωπίσουμε, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά
Και πιστεύω ότι εάν ξεπεραστούν αγγυλώσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια, θα μπορέσουμε να κάνουμε θαύματα ή να δρομολογήσουμε, εν πάση περιπτώσει, κατά τη θητεία μας, μια στροφή γενικά στην οικονομία του τόπου μας. Γιατί η κτηνοτροφική παραγωγή είναι σημαντική στην περιοχή σας, πόσο ρόλο παίζει? Η κτηνοτροφική παραγωγή είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν ζητήματα επίσης γραφειοκρατικά, όπου οι νόμοι επιδότησης και στήριξης των κτηνοτρόφων είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή, και αυτό έχει δημιουργήσει και δυσαρέσκειες αλλά και προβλήματα λειτουργικά στον τομέα των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων. Θα τα ξεπεράσουμε όμως, πιστεύω, με καλή θέληση. Επίσης, η παραγωγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως στον ορεινό όγκο, όπου γίνεται μια προσπάθεια αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου από μικρά ζώα σε μεγάλα ζώα, τα οποία, επειδή στους ορεινούς όγκους δεν έχουμε καλλιέργειες, άρα χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, για τον λόγο αυτό τα ζώα ελευθέρας βοσκής μπορεί να πιστοποιηθούν ως βιολογικά και να εκτιναχθεί η παραγωγή αλλά και το εισόδημα των κτηνοτρόφων. Τεράστια ζωική παραγωγή, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα, και δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή μας υπάρχουν και τρεις πολύ μεγάλες και σημαντικές γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες εκτός από γάλα παράγουν και τυροκομικά, τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Στην περιφέρεια σας υπάρχει μοναδική επίσημα από το ελληνικό κράτος αναγνωρισμένη μειονότητα, η μουσουλμανική μειονότητα, και υπάρχουν βέβαια και οι Ιπομάκοι και οι μουσουλμάνοι Ρωμά. Πώς είναι η κατάσταση της μειονότητας και οι σχέσεις που υπάρχουν στην περιοχή σας? Εδώ και περισσότερο 30 χρόνια στην Ελλάδα εφαρμόζονται πλήρεις κανόνες ισονομίας και ισοπολιτείας. Βέβαια, κατά το παρελθόν, όλη η πολιτική διακρίσεων, η οποία πραγματικά και υπήρχε, δημιούργησε προβλήματα γραφειοκρατικά, συσσωρεύτηκαν προβλήματα που είχαν να κάνουν συνήθως με τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της μειονότητας. Αλλά αυτό το πράγμα έχει παρέλθει, και η μειονότητα απολαμβάνει πλήρων δικαιωμάτων ισονομίας και ισοπολιτείας. Υπάρχουν ειδικά ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε, όπως τα ζητήματα των καπνοπαραγωγών, που στην πλειοψηφία του, στη συντηρητική πλειοψηφία, ανήκουν στον χώρο της μειονότητας, που είναι αγρότες των 10 στρεμάτων. Παγκόσμια ο καπνός πλέον δεν είναι επιλέξιμο προϊόν το οποίο επιδοτείται. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ζουν με αυτά τα 10 στρέμματα, δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν τις καλλιέργειές τους, άρα πρέπει να τους δώσουμε άλλες λύσεις για να βιοποριστούν. Συνεργαζόμαστε μαζί τους, η μειονότητα συμμετέχει και στη διοίκηση εδώ και χρόνια. Υπάρχουν εκλεγμένοι δήμαρχοι από τη μειονότητα, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, και νομίζω ότι τα προβλήματα με τη μειονότητα βρίσκονται μάλλον στο μυαλό κάποιων που δεν ζουν στην περιοχή. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, συνυπάρχουμε και έχουμε άριστες μεταξύ μας σχέσεις. Ποια είναι η επίδραση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην περιοχή σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες ταχύτητες. Η Ανατολική Μακεδονία το βλέπει λίγο διαφορετικά. Η Θράκη το βλέπει με λιγότερο ενδιαφέρον. Είναι φυσικό και επόμενο. Ωστόσο, νομίζω ότι οι κάτοικοι, τους κατοίκους της περιοχής, τους απασχολούν τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους, τα οποία είναι σοβαρά, περισσότερο από αυτό το θέμα. Ωστόσο, έχει γίνει ένας θόρυβος τον τελευταίο καιρό, φυσιολογικός ή και υποκινούμενος. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία, όπου δύο μέρη, τα οποία είχαν κάποιες διαφωνίες ως προς την προσέγγιση του θέματος, είχαν διαφορετικές απόψεις, ως εκ τούτου έγιναν αμοιβαία υποχωρήσεις για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα μας είναι μια μικρή χώρα, πολύ βέβαια μεγαλύτερη από ό,τι είναι το κράτος των Σκοπίων, που πάντοτε η πορεία της ήταν συνυφασμένη με την εξωτερική επιρροή, από την οποία ήταν λίγο πολύ και εξαρτώμενη. Άρα, επίσης, η διπλωματία τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι εμείς καταφέραμε να διατηρήσουμε την ιστορία μας, η οποία είναι γραμμένη εδώ και 200 χρόνια, κανείς δεν αμφισβητεί την ελληνικότητα της ιστορίας της Μακεδονίας, αυτό είναι κατοχυρωμένο. Ενδεχομένως σε κάποια σημεία κάποιους να εγγίζουν κάποια ευαίσθητες χορδές τους κάποια ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία επιλύει ένα τεράστιο ζήτημα και πάνω απ' όλα καθιστά μια γειτονική χώρα
σύμμαχο και συνεργάτη της Ελλάδας, μια χώρα όπου η Ελλάδα αρχικά είχε κάνει τεράστιες οικονομικές επενδύσεις, κυριαρχούσε στην οικονομία της περιοχής αυτής, και αυτό το πράγμα αντιστράφηκε τα τελευταία 15 χρόνια, αφήνοντας τη διείσδυση άλλων οικονομικών δυνάμεων περιφερειακών της περιοχής. Αυτό το πράγμα θα επανέλθει σε μία τάξη. Οι άνθρωποι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε όταν υπάρχει ευδαιμονισμός. Όταν υπάρχει ευδαιμονισμός, περνάνε καλά, αναπτύσσονται, τα εθνικά και τα εθνικιστικά πολύ περισσότερα ζητήματα πάνε στην άκρη. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ποιο είναι το έργο του νυν Περιφερειάρχη και τι το νέο κομίζει η δική σας παράταξη και εσείς? Ο νυν Περιφερειάρχης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει, τον αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο οποίος εξελέγει μετά τον θάνατο του εκλεγμένου Περιφερειάρχη. Εγώ συνήθως αποφεύγω να μιλώ για τους αντιπάλους μου στις εκλογές, με τους οποίους στη συνέχεια δεν θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά θα έχουμε απλά διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης 16 χρόνια και τους περισσότερους τους γνωρίζω και με τα μικρά τους ονόματα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν εκτελεστικός γραμματέας της προηγούμενης διοίκησης, της πρώτης διοίκησης, δηλαδή της Αιρετής Περιφέρειας από το 2011 μέχρι το 2014. Γνωρίζω πολύ καλά τα της περιφέρειας. Η σύγχρονη, η τελευταία διοίκηση υπό τον κύριο Μέτριο, τον Χρήστο τον Μέτριο, ήταν μια διοίκηση η οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, οι πολιτικές κτλ. Υπήρχε μια διστακτικότητα, υπήρχε μια υστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων, υπήρξε μια ατολμία όσον αφορά την εκπόνηση μελετών. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο σημείο. Πολλά έργα δεν προχωρούν και δεν, ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν, διότι δεν υπάρχουν μελέτες. Και ο λόγος είναι ότι η μελέτη δεν επιδοτείται, δεν χρηματοδοτείται. Άρα η μελέτη πρέπει να γίνει από τους πόρους της περιφέρειας, προκειμένου η περιφέρεια να διεκδικήσει μεγάλα κονδύλια. Σε αυτόν τον τομέα δεν υπήρχε τέτοια οπτική. Η απερχόμενη διοίκηση χρησιμοποίησε κάποιες μελέτες τις οποίες είχαμε αρχικά εκπονήσει εμείς, η δική μας διοίκηση δηλαδή, και με αυτήν πορεύτηκε. Τίποτε καινούριο δυστυχώς δεν έχει εκπονηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ανακόψουμε, και ο λαός θα το κάνει αυτό το πράγμα, ουσιαστικά την διοίκηση της περιφέρειας με έναν αυτόματο πιλότο, και ότι πρέπει να αναδιοργανώσουμε με κάποιο λόγο όλη την παρακμιακή κατάσταση την οποία δημιούργησε η τελευταία διοίκηση. Νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε εμείς παρά το τι έκανε η απερχόμενη διοίκηση, η οποία νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο μέρος έχει ήδη καταδικαστεί στις συνειδήσεις των πολιτών όλης της περιφερειάς μας. Τι γνώμη έχετε για την απλή αναλογική και πώς αυτό θα βοηθήσει στην διοίκηση της περιφέρειας? Από τότε που υπάρχω ως πολιτικό, δηλαδή λίγο πολύ από τα 18 μου, ήμουν υπέρμαχος της απλής αναλογικής σε κάθε είδους εκλογική αναμέτρηση. Όσο και αυτό μερικές φορές δημιουργούσε και προβλήματα λειτουργίας. Έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία και είδα την απλή αναλογική στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και στη δευτεροβάθμια. Δεν είδα προβλήματα λειτουργικά. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Σαφέστατα δεν υπάρχει κουλτούρα απλής αναλογικής. Υπάρχει κουλτούρα το ότι εγώ που κερδίζω έχω και τον έλεγχο των συμβουλίων. Και τα συμβούλια αυτοί που βρισκόντουσαν στην αντιπολίτευση βρισκόντουσαν στην ήσυχη πλευρά της ασφαλούς κριτικής. Τώρα θα κληθούν όλοι να πάρουν αποφάσεις και θα είναι συνυπεύθυνοι. Δεν ξέρω κατά πόσον θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, διότι η διαφορά που είχαμε με την Ιταλία είναι ότι οι Ιταλοί εκλέγανε τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή τον νομάρχη, γιατί έχουν τρεις βαθμούς, με το τέλειωμα των εκλογών. Δηλαδή οι εκλεγμένοι σύμβουλοι εκλέγαν τον περιφερειάρχη ή τον, όπως είπα, τους υπόλοιπους, ο οποίος όταν πήγαινε στην πρώτη συνεδρίαση είχε μια εξασφαλισμένη πλειοψηφία. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα να εκλέγεται ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος και να πηγαίνει να λειτουργήσει έχοντας ενδεχομένως το 1/4 των συμβούλων μαζί του.
Επίσης οι αντίπαλοι δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν, αν θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα εκβιάσουν και θα ουσιαστικά θα δυναμητήσουν την διοίκηση αυτή, προσβλέποντας την επόμενη φορά να είναι οι ίδιοι. Διότι, όπως σας είπα, δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρχουν συνεργασίες και συγκλήσεις σωστές, θα υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Θα δούμε λοιπόν πλειοψηφικά τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν θα πετύχει στο σύνολό της ή δεν θα πετύχει. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να επανέλθουμε στις αυταρχικές διοικήσεις του παρελθόντος, όπου μια μειοψηφία η οποία με μια καραμπόλα τον έφερνε στη διοίκηση έλεγχε απόλυτα και ανεξέλεγκτα την περιφέρεια ή τον Δήμο. Είμαστε λοιπόν μπροστά στην πρόκληση του να δούμε την καινούργια πραγματικότητα. Εγώ θα τη δω με θετικό βλέμμα, ελπίζοντας ότι το σύστημα θα λειτουργήσει.